ξέρεις εσύ που λόγω το θα λεξέρεις όμως άσον πόντον ελείπεθεν μόνο λίγος ο Θεός. Ως αγώνα τα τσαμούρα κι όλοι τυραννιούνταν άλλοι εχάθανε στη στράτα κι άλλοι εφουρκίλανε. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις το και σαν παιδιά. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις το και σαν παιδιά. Μάγι σμεταξάδης Γιάννης Δήμαρχος, Άγιε Βασίλη του Δαμιάννης Δήμαρχος. Γιάννης έχει τρεις γυναίκες, Γιάννης έχει τρεις γυναίκες κι άλλην αγαπάει. Άιντε βασιλικούδα μου κι άλλην αγαπάει. Θα χωρίσει και του δώρα, θα χωρίσει και του δώρα, θα πάρει τη βασιλική. Άι τη βασιλικούδα, θα πάρει τη βασιλική. Μάνα της την Ουρμινέδη, μάνα της την Ουρμινέδη, την παρακαλεί. Άι τη βασιλικούδα με την παρακαλεί.
μορφιώσε λα. Καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 20 Σεπτέμβρη 2024. Είμαι στο χωριό Άμπελη Σερών. Αυτή είναι η εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και δίπλα ακριβώς ήταν το δημοτικό σχολείο, το οποίο για εδώ έχω έρθει. Εδώ είναι και η παιδική χαρά. Έχω έρθει για κάτι πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Θα πάμε μέσα να δούμε τι υπάρχει. Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη 2024. Βρίσκομαι στο Δημοτικό Σχολείο των Αμέλων. Έχω τον... Οικονόμο Καράλαβος. Τον κύριο Μπάμπη. Θα μας εξηγήσει τι θα δούμε εντός του σχολείου. Κύριε Μπάμπη. Καλημέρα από τους Αμπέλους, από το Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο φιλοξενείται η Λαογραφική Συλλογή, θα έλεγα εγώ, και μουσείο, των Αμπέλων. Ναι. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια. Ήταν αλλού πρώτη στεγαζόταν, μεταφέρθηκε πριν ένα χρόνο στη σημερινή του θέση. Εμπλουτίστηκε, εξορροίστηκε και συνεχίζεται βέβαια ο εμπλουτισμός και ο εξορροϊσμός της συλλογής αυτής. Θα δούμε μέσα ό,τι έχει σχέση με το χωριό της από τη δεκαετία του 50 και ενδεύθυν, 50, 60, 70, 80, αρχές γενομένης από τις παλιές φωτογραφίες, ασπρόματα πάντα εννοείται, αντικείμενα γεωργικής καλλιέργειας, οικιακά σχέδια, δημασίες, εσωτερικό του σπιτιού, είναι όλη η καθημερινότητα του χωριού εδώ και δεκαετίες. Απεικονίζουμε, τα έλεγα, στο σύνολο ένα παλιό σπίτι, παραδοσιακό σπίτι, σύν τα όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν μέσα στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάμπη. Πάμε μέσα, ναι, να τα δούμε όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε από τις παλιές φωτογραφίες. Ναι. Εδώ σε βλέπουμε. Απεικονίζω πάλι την καθημερινότητα, έχει από το Δημοτικό Σχολείο φωτογραφίες, έχει φωτογραφίες από τα γλένια του χωριού, πρωτομαγιά, πανηγύρια, απόκριες, έχει φωτογραφίες από τα διάφορα επαγγέλματα. Εδώ έχουμε αυτά για τα σταφύλια. Ναι, αυτό δεν είναι για τα σταφύλια, αυτό αποθηκευόταν μέσα σιτηρά. Α, αποθήκη σιτηρών δηλαδή. Ναι, αποθήκη σιτηρών. Μάλιστα. Περίπου 2 τόνους. Αυτό το πράγμα παίρνει 2 τόνους. Περίπου 2 τόνους. Ήταν για την άλλη. Μεγάλη πόση. Το δίπλα όμως είναι. Το δίπλα όμως ήταν, ναι, είναι όπως είπατε προηγουμένως. Εδώ βάζαμε μέσα όταν πατάγαμε τα σταφύλια για να κάνουν κρασί. Τα λεγόμενα τσίπουρα, όπως τα λέγαμε στο χωριό. Μπαίναμε εδώ, καθόντουσαν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ανάλογα πώς ήθελε να φτιάξει ο καθένας το κρασί του. Και φυσικά μετά την ορίμανση, από το κάτω μέρος εκεί, τραβάγαμε, όπως το λέγαμε, ναι, το κρασί. Ναι. Τραβάγαμε το κρασί. Ας δούμε τώρα και τις άλλες φωτογραφίες. Ναι.
Είναι παπάδες. Μεγαλύτερη ξέχη για τους χωριανούς, διότι γνωρίζουν τα πρόσωπα, όλα τα οποία απεικονίζονται, βλέπουν τους, τους πατεράδες, τους πατεράδες, τους παππούδες, ναι. Δεν υπάρχει κι άλλο υλικό φωτογραφικό το οποίο θα αξιοποιηθεί στην πορεία. Δεν μπορώ να απαντήσω μόνο. Ναι, ναι. Ναι, έλα. Έλα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση έτσι, για προσαφήτηση των φωτογραφιών, μπορώ έτσι να δώσω κάποιες ερμηνείες. Και εδώ η ποδοσφαιρική ομάδα. Εδώ είναι, ναι, η ποδοσφαιρική ομάδα από τα προηγούμενα χρόνια. Η Νίκη Αμπέλου. Η Νίκη Αμπέλου, ναι, εδώ. Ναι, έχω παίξει και αντίπαλος. 75 ετών και άνω. Σήμερα, ε. Ναι, σήμερα, σήμερα. Και αυτή ακόμα παλαιότερη. Ακόμα παλαιότερη. Ας πάμε και τη διπλανή. Παίζαμε και αντίπαλοι τότε, βέβαια. Ναι, ναι, έπαιξα. Έπαιξα μερικές φορές, έπαιξα. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα μέσα στην αίθουσα. Εσύ πήρες εδώ, παίρνω, αν θέλεις κάτι φωνά. Εδώ είναι τα πάντα, τα έχω πάρει βέβαια και φωτογραφίες. Ναι. Θα τα δούμε τώρα και σε... Η σημαία του Δημοτικού Σχολείου της δεκαετίας του 60. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει ο Σταυρός, δεν είναι... Ναι, 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 ναι. Και πάνω είναι η φωτογραφία που από την παρέλαση τότε είναι το 60. Αυτή εδώ είναι το 60. Ναι, το 60. Μάλιστα. Έχει διασωθεί. Αυτές είναι οι στολές βέβαια. Ναι, είναι μια ανδρική στολή... Πατροπαράδοτη. Ναι, πατροπαράδοτη. Εδώ είναι τα... θυμάμαι τι κάνανε με τα καπνά. Το παστάλι που λέγαμε, την καλλιέργεια του καπνού. Επειδή τα έχω ζήσει κι εγώ, ωραία, τα γνωρίζω. Εδώ είναι αναμνηστικά της φυλής των Σαρακατσανέων που έχουμε στο χωριό μας. Είναι προσφορά του ενός συγχωριανού μας και έχει σχέση με όλους με τους Σαρακατσάνους στο χωριό μας. Ας τους πάρουμε λοιπόν. Ναι. Διάφορα αναμνηστικά της, των Σαρακατσανέων. Βέβαια, πολύ λίγοι αν ζουνε. Βέβαια, πολύ λίγοι θα είναι αν ζουνε. Αυτή εδώ η γωνία, λοιπόν. Ναι, αυτή η γωνία είναι το Σαρακατσανέο. Το Σαρακατσάνο στο χωριό. Μάλιστα. Πάμε τώρα παραπέρα. Έλα, πάμε. Έχουμε πολλή δουλειά. Είναι γνωστά. Παίρνω εδώ. Να τα λέμε όλα, εγώ θα σου πω... Ναι, δείχνει η εικόνα. Ναι.
αυτό που έχει, ας πούμε, περισσότερο σημασία. Ο αργαλιός. Είναι ο αργαλιός, ο οποίος λειτουργεί κιόλας, δηλαδή μπορεί λίγο να χρησιμοποιηθεί. Ας τα δούμε με τη σειρά. Στο τέλος θα έρθει το καλό πράγμα που λέμε, στο τέλος έρχεται. Ναι. Τα έχουμε δει βέβαια και σε φωτογραφίες. Ας τα δούμε και στο βίντεο. Στη συνέχεια, στη μέση, στο να, τέλος. Εγώ λίγο θέλω να σας αφού, ναι. Θα σου εξηγήσω πρώτα μην υπάρχει. Ναι. Αυτά όλα, αυτό δεν μας πειράζει. Αυτά ήταν παιχνίδια που παίζαμε όταν ήμασταν μικροί. Δηλαδή, αυτή ήταν μπάλα. Ναι. Δεν είχαμε τότε. Με πανί είναι. Με πανί. Τα έχω ζήσει γι' αυτό. Αυτά ήταν τα λάστιχα. Τα τσατάλιες. Η σβούρα. Απλά ναι, ναι, ακόμα ναι. Δεν τα έχουμε κάνει. Τα τσιλίκια που λέω. Τσιλικά, τα τζιτζινάκια, πώς τα λέγατε, στις μπύλες δηλαδή. Ναι, ναι. Κάτω έχουμε τα τριχούλια. Είναι αυτό εδώ. Αυτό το κάναμε έτσι και παίζαμε καρουτσάκι. Ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Το θυμάμαι έτσι. Το έχω κάνει αφού το πέρασα. Όλα εδώ μέσα, μπράβο. Όλα εδώ μέσα είναι εκείνο το καρότσι κάτω. Είναι παιχνίδια που παίζαμε. Τι μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Δεκαετία του 50. Του 50, ακριβώς. Τα έχω περάσει γι' αυτό τα ξέρω. Το τρεχούλι που κάναμε. Εδώ είναι όλη η δικιά μας ιστορία. Ακριβώς. Αυτά εδώ, βλέπεις τα τριχούλια και αυτά ήταν δεκαετία. Αυτό εδώ. Ναι. Και τρέχαμε. Ναι, και τρέχαμε. Είχε και τιμόνια, αλλά δεν ξέρω κάπου μας έπεσε τώρα. Ναι, εντάξει, είχε... άλλα δεν είχαν, και άλλα είχαν, εντάξει. Ναι. Εδώ είναι μια στολή, γυναικεία. Ναι, είναι νηφικό. Νηφικό είναι αυτό. Είναι νηφικό του 19. Οχο. Είναι νηφικό, δεν είναι στολή. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Είναι νηφικό. Εδώ είναι οι ραπτομηχανές, οι αρχές, με το πόδι βέβαια. Ναι, με το πόδι. Το βλέπω εκεί το ποδάρι. Τώρα εδώ... Εδώ ήταν η κούνια. Εδώ είναι ένα παιδικό δωμάτιο. Ναι. Η κούνια η κλασική, το λίγνο που λέγανε. Ήμουνα κι εγώ σε τέτοια, γι' αυτό το θυμάμαι. Και εκείνο που ρωτάνε πολύ, είναι πάλι μια παιδική κούνια, αλλά που χρησιμεύει. Πού. Επειδή το χωριό καλλιεργούσε καπνά. Ναι. Και οι μανάδες μας, το βράδυ πηγαίναν στα χωράφια, στα καπνά. Ναι, ναι. Και παίρναν τα μωρά μαζί τους. Μάλιστα. Πολλές, τα αφήσαν πολλές φορές κάτω στο χώμα. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή πήγαν και... Θυμάμαι που τα έζησα. Από χελώνες και από φίδια, ναι, υπήρχαν προβλήματα. Πολλά, ναι. Και έτσι λοιπόν κάναν ήταν αυτή την αυτοσχέδια, την παίρνανε μαζί τους στο χωράφι. Από το σχέδιο, από το σχέδιο, ναι. Ναι. Όλα από το σχέδιο είναι βέβαια. Ναι. Πρόχειρη κατασκευή θα το έλεγα, ναι, και βάζω μέσα τα μωρά μου, για να μην υπάρχει κίνδυνο. Πολύ ωραία. Ναι. Και τα παλιά χαλιά στο ντουβάρι. Τα παλιά, το ταπί. Ναι, 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 τα θυμάμαι γιατί είχαμε κι εμείς. Ναι. Εκεί εδώ ήταν μια, το ανδρόγυνο. Ναι. Την πηγή κρεβατοκάμαρα. Και εκεί το χαλί βέβαια. Ναι. Εγώ έτσι το ονομάζω, τέλος πάντων. Και εκεί κάτω είναι το παλιό βιβλίο του Δημοτικού Σχολείου της δεκαετίας του 60. Εκεί διαβάζαμε με αυτόν τον τρόπο, δεν υπήρχε φως. Ναι, γκαζόλαμπα. Και διαβάζαμε την γκαζόλαμπα μαζί, ναι, με τα βιβλία και τα τετράδια. Τα έχω περάσει, τα ξέρω. Τα ξέρω. Το μπαούλο είναι το 1900. Δεν 20... υπήρχε σπίτι χωρίς αυτό. Ναι, χωρίς αυτό. Εκεί οι ντουλάπες. Ναι. Εδώ είναι οι ντουλάπες. Τα σαλόνια αν υπήρχαν. Ναι. Τα χαλιά κάτω απαραίτητα. Απαραίτητα όλα. Ναι, τα θυμάμαι. Εδώ είναι, ναι, η τραπεζαρία, η τραπεζαρία. Το μπουφέ, όπως τα, ναι, λέγαμε. Εκεί είναι το μοναδικό pick-up του χωριού που υπήρχε, του χωριού που υπήρχε πριν ακόμα το ρεύμα, γιατί, ναι, δούλευε με μπαταρίες, τις κλασικές. Μάλιστα, μπαταρίες. Κατάλαβα. Και το μοναδικό, με αυτό γινόταν τα γλέντια, μάλιστα, τα πανηγύρια, φαντάζομαι, οι γιορτές, τα, και πήγαινε από σπίτι σε σπίτι. Και δίπλα εκείνη η στολή τι είναι. Η στολή είναι της περιοχής. Είναι της Νιγρήτας, είναι συγκεκριμένα από το Δημητρίτσι. Μάλιστα. Είναι από το Δημητρίτσι η στολή αυτή, μας την έχουν χαρίσει. Μάλιστα. Εδώ περνάμε τώρα, ας πούμε, στον χώρο της κουζίνας. Της κουζίνας, κάπως έτσι, κουζίνα, ναι. Να το πω.
Εκείνα εκεί που είναι όρθια, τι είναι? Εκείνα είναι τα ψωμιά, είναι πινακωτές. Αχ, μάλιστα. Είναι πινακωτοί. Μάλιστα. Που βάζανε τα ψωμιά πριν τα βάλουν στο φούρνο. Μάλιστα. Αυτά είναι ψωμιά. Ναι, τα ναι, ναι, ναι. Παλιό μπαούλο φερμένο, το 25 φερμένο από το... Πρόσφατα από, δηλαδή. Από την περιοχή Μπουργάς Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Φέραν οι Θρακιώτες. Ναι. Εκεί. Τα διάφορα τα ψιά, μικρά μεγάλα. Ναι. Η κλασική πιατοθήκη εκεί πάνω, ναι. Εκεί πάνω. Εκεί η σόμπα. Εκεί, πώς το λέγαμε αυτό, τζάκι, όχι. Όχι, τζάκι δεν ήταν. Απλά ήταν ένας τρόπος που ζεσταίναν και μαγειρεύαν, ναι, πάνω από τη φωτιά. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Θα βλέπω και το τσαϊρό, ναι, εκεί πάνω. Ναι. Έτσι τα λέγαμε εμείς δηλαδή. Η κλασική καζέρα, η παλιά που χρησιμοποιήσαμε. Ναι, ναι. Συγγνώμη λίγο να πάρω αυτό. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Εδώ είναι το, πριν το νερό που δεν υπήρχε πριν το γίνει το σύστημα. Μπράβο. Πλαινόμαστε στις, έτσι, με νερό από την, ναι, κεντρική βρύση. Ναι. Το παλαιό ψυγείο του, ψυγείο εντός εισαγωγικών, το λεγόμενο φανάρι. Ναι, 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 ναι. Είχαμε που από τι μου θυμίζουν, ναι, όλα αυτά. Παλιές καλές χρυσές εποχές, φτωχές, ναι, βέβαια. Ναι. Εδώ, εδώ έχουμε τα ζυμώματα. Διάφορες κάφες. Μικρές, μεγάλες, που, ναι, ναι, ναι. Και το ντούρβανο, όπως το λέμε εμείς, μπράβο, το ντούρβανο, ναι, όπου χτυπούσαν το γάλα για το να γάλα, το γάλα, το γεώρτι. Βούτυρο, βούτυρο. Α, το βούτυρο, βούτυρο, ναι. Βούτυρο. Και εκεί είπα το παράδοτες για τα κρασιά και τσίπορα. Που βάζαμε κρασιά τα τσίπορα, τα κρασιά, πετιμέζι, ναι, 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 και το καθεξής. Αυτά εδώ. Εκεί και μια... Είναι η κλασική γωνία, ναι, κρεμάστρα με το αντίστοιχο, ναι, για να, ναι, προστατεύονται, ναι, τα αυτά. Και εδώ, εδώ είναι, εδώ, τα πώς τα λέγαμε αυτά. Πριν, όταν παντρευόντουσαν οι γυναίκες, οι λεγόμενοι πρίκα. Υπήρχε το έθιμα παρουσίαση της πρίκας. Και γινόταν ένας καλός εννοούμενος συναγωνισμός, ναι, ναι, ποια θα έχει τη μεγαλύτερη, μπράβο, την ωραία. Και έτσι λοιπόν απεικονίζουμε, ναι, το θεσμό εκείνο της, ναι, πρίκας. Ναι. Και πάντα από το, τα περισσότερα είναι από το χωριό μέσα, έχουμε όμως και προσφορές από διαφόρους και από άλλα μέρη, όχι μόνο. Πήρα και την ταμπελίτσα. Ναι. Ναι, είναι δωρεά από μια κυρία η οποία δεν είναι, βέβαια, από το χωριό μας, είναι από άλλο. Είναι καλό όμως. Ναι, μας έδωσε σχεδόν την πρίκα. Και βέβαια η ραπτομηχανή στο πλάι. Η ραπτομηχανή, το μπαούλο είναι άνω των 100 ετών. Ναι, και είναι προσφορά από την Πεντάπολη. Την Πεντάπολη. Την Πεντάπολη, ναι. Μπράβο. Μπράβο. Και το μπαούλο που είναι κάτω, μας βρήκα, είναι και αυτό από το Μπουργάς Αλεξανδρούπολη του 1925. Μάλιστα. Φερμένο από τους πρόσφυγες εκεί. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Ναι. Εδώ έχουμε το μεγάλο πράγμα, το αργαλιό. Έχουμε πρώτα, βέβαια, τα ποδήλατα. Ναι, τα ποδήλατα. Το με κόκκινο είναι της δεκαετίας του 60. Της δεκαετίας, ναι, του 60. Από πολύ βαριά ήταν. Είχα πάρει και θυμάμαι. Ναι. Από την άλλη, ναι, για να φαίνεται καλύτερα. Εδώ είναι διάφοροι αργαλοί. Ο αργαλιός λειτουργεί. Ο μεγάλος εννοείς. Ο μεγάλος. Έχουμε και τους μικρούς δίπλα εδώ. Εδώ έχουμε το μεγάλο. Ναι. Λειτουργεί δηλαδή, έτσι. Ναι, αν καθίσουμε ακόμα, δηλαδή έτσι να περάσουμε τη σαΐτα για να δούμε την κίνηση. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Πώς λειτουργούσε. Αλλά πρέπει να καθίσουμε κάτω και κύριε. Μάλιστα, πρέπει, μάλιστα. Είναι πανέμορφο, άστο. Ναι. Τα έχω δει, εδώ είναι... Α, εδώ οργώνανε. Τα εννιά. Τα λέτρια. Σκαλίζαν τα καπνά. Ναι. Μετά όμως, μεταγενέστερα. Παλιά ήταν το χέρι, όλο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα σύρανα με τα άλογα. Με τα άλογα, αγελάδες. Ναι. Τα θυμάμαι αυτά. Ναι. Ειδικά αυτά τα δύο πρώτα. Ναι, 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 ναι. Εδώ τι έχει από κάτω. Εδώ είναι σαμάρι. Είναι το σαμάρι. Α, ναι. Είναι επειδή είναι σκεπασμένο, ναι. Είναι τα λεγόμενα δισάκια, ναι, που βάζαμε. Κουβαλούσαμε δίπλα, ναι, 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 πηγαίναμε, ναι, ναι, για να πάρουμε στα φύλλα, ναι, να μαζέψουμε τα φύλλα και πηγαίναμε στα χωράφια νερό για τους εργάτες. Κατάλαβα, η, ναι, φυτεία. Και αυτό, ναι, είναι ένα δεύτερο, το ίδιο πάλι. Ναι, ναι, το ίδιο. Ναι. Απλά εκεί το έχουμε έτσι γιατί δεν είχε. Αυτά εδώ πέρα. Θα σταθούμε λίγο. Ναι. Βάκη.
Περίμενε λίγο να στο ετοιμάσω για να δεις. Εδώ τι γίνεται. Απεικονίζουμε εδώ τη διαδικασία του αλωνίσματος. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν, φέρνουν από τα χωράφια τα στάρια. Αυτό εδώ είναι η λεγόμενη δοκάνα. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό. Όπου από κάτω είχε τσακμακόπετρες, ναι, και κόβανε τα στάχια. Μάλιστα. Κόβανε τα στάχια. Ακολούθως, είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό. Θα το δεις. Ακολουθούσε αυτή η διαδικασία, όπου αυτό ήταν μεγάλη πέτρα, που γύριζε. Μεγάλη πέτρα, και πατούσε τα στάχια για να βγάλει το καρπό. Το καρπό, αυτή, ναι. Το καρπό. Και μετά γινότανε το λίχνισμα, δηλαδή... Ναι, το πετούσαν στον αέρα. Με εκείνα τα, ναι, τα εργαλεία πετούσανε αυτά και έπαιρνε ο καρπός καθαρός. Ναι. Και αυτό εδώ ήτανε το παλαιό σύστημα υδροδότησης του χωριού. Και τι έκανε αυτό, πώς το έκανε αυτό. Το σύστημα αυτό είναι επινόηση των Βυζαντινών, ναι, από τότε είναι. Επινόηση των Βυζαντινών και φυσικά συνεχίστηκε και επί Τουρκοκρατίας. Μάλιστα. Και έφτασε μέχρι τα μέρη. Το χωριό πριν ανακαλυφθούν οι γεωτρήσεις έπαιρνε νερό από το ρέμα της Τριανταφυλιάς, ναι, και κατέβαινε μέχρι εδώ με αυτό το σύστημα, με αυτόν τον τρόπο. Άκου να δεις. Και είχε δύο γραμμές. Πρώτη φορά το συναντώ. Ναι, είχε δύο γραμμές. Μάλιστα. Η μία γραμμή πήγαινε πού. Πήγαινε στα Λόνια, γιατί χρειαζόταν νερό, ναι, και η δεύτερη γραμμή πήγαινε σε ένα χώρο όπου κάτω προς το βάλτο θα έλεγα, όπου κάνανε τα πληθιά, γιατί τότε δεν υπήρχαν τούβλα, ναι, για να χτίσουν, ναι, πληθιά. Ναι, θυμάμαι, ναι. Κόβανε, έτσι το λέγαμε, κόβανε πληθιά. Μάλιστα. Ήταν μια λάσπη που γινόταν πάρα πολύ σκληρή και εκεί λοιπόν χρειαζόντουσαν νερό για να κάνουν τη λάσπη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο γραμμές πηγαίνανε εκεί μέχρι που εφευρέθηκαν μετά οι βρύσεις. Έτσι. Δεν μιλάμε για ίδρυση σε σπίτια, ναι, υπήρχαν, ναι, οι τρεις κεντρικές βρύσεις του χωριού. Του χωριού. Πριν από αυτές όμως ήταν η χρησιμοποίηση... Αυτό πρώτη φορά το βλέπω και, ναι, το ακούω. Μπράβο. Επινόηση τέλεια για εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ήταν... Ναι. Διότι πριν από αυτό όλες οι υδροτήσεις των πόλεων, των χωριών, γινόντουσαν με το, ναι, λεγόμενο ανοιχτό τύπο ίδρυσης. Δηλαδή υπήρχε το αυλάκι, αλλά ήταν ανοιχτό επάνω. Μάλιστα. Δεν υπήρχε σκέπαστρο, που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν οτιδήποτε, να γίνουν καταστροφές. Στο δικό μου το χωριό εμείς είχαμε πηγάδια. Κάθε σπίτι είχε το πηγάδι. Τα πηγάδια, ναι, ήταν μεταγενέστερα. Και μετά γίνανε, ναι, ναι, ήταν, μετά γίνανε τουλούμπες. Ναι. Εκείνο τον καιρό που έγιναν... Αυτά δηλαδή είναι πολύ αρχαίο, ε. Ο τρόπος ίδρυυσης με τα λεγόμενα κιούγκια είναι επινόηση των Βυζαντινών. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς πότε. Μάλιστα. Πότε. Και πέρασε, συνεχίστηκε επί Τουρκοκρατίας. Αυτό είναι ιστορικό. Ναι, μάλιστα. Διότι ο Μαχαλάς ο ντόπιος, ναι, που λέμε εδώ οι γηγενείς, ναι, έχει ιστορία από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Oh. Αλλά ήταν μόνο 10-15 σπίτια. Όπως σε όλα τα χωριά. Όπως όλα τα χωριά. Ναι. Και μετά το 25. Το 25 έρχονται οι πρώτοι πρόσφυγες, οι μετά πρόσφυγες, την Μικρασιατική έρχονται. Όχι, και το 22 είχαν έρθει. Και ναι, σε το 22 δεν είχαμε πολλούς εμείς εδώ. Εμείς το 25 είχαμε. Ήρθανε από την περιοχή Μπουργάς Αλεξανδρούπολη, οι Θρακιώτες όπως λέμε. Ναι, 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 ναι. Οι οποίοι το χωριό ήταν μέχρι τον δρόμο, μέχρι εκεί. Που μέχρι το Σταύρο. Ναι. Ήρθαν μετά και προσθέθηκαν και είναι σε αυτό το τομέα. Και επεκτάθηκε προς τα αριστερά όπως το βλέπουμε και έφτασε μέχρι το δρόμο της Τριανταφυλιάς. Ακολούθως ήρθαν κι άλλοι πόντοι από την περιοχή του Πόντου όμως και πήγαν λίγο αριστερότερα. Το 45 μετά τη λήξη του Εφηλίου πολέμου, νομίζω, κατοικούσαν σε ένα χωριό πάνω από την Τριανταφυλιά στο βουνό, πόντι, το λεγόμενο Φλαμούρι. Το Φλαμούρι. Το Φλαμούρι. Από εκεί λοιπόν κατέβηκαν οι σημερινοί πόντοι, οι χωριανοί μας οι πόντοι, και προσετέθησαν στο άκρο, στο τελευταίο άκρο, γι' αυτό ο Μπαχαλάς είναι από εκεί. Και εκείνη, νομίζω πάλι το 40, ήρθαν και οι 10 οικογένειες στο Σαρακατσά.
Και οπότε χωροταξικά το καταλαβαίνεις, ήταν 10 σπίτια εδώ. Ναι, 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 όπως όλα τα χωριά μάλλον. Άλλα 10 πήγαν από εκεί. Και έτσι έγινε όλη η αυτή του χωριού. Άρα αυτό εδώ με το νερό έχει μεγάλη αξία, ε. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πάρα πολύ αξία σε ένα μικρουδάκι, εγώ ζήμα. Πολύ μεγάλη αξία. Εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά βλέπω και ακούω μια τέτοια ιστορία. Ναι, αυτό βρέθηκε σε μια... Κάποιος πήγε να κάνει μια, να σκάψει κάτι να κάνει και βρέθηκε αυτός. Ξέραμε όμως ότι το χωριό έπαιρνε νερό από την Τριανταφυλιά, από ρέμα. Αλλά πώς δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε όμως πώς. Πώς. Ή όταν μερικοί οργώνα τα χωράφια τους, βρίσκανε τέτοια, αλλά δεν ξέρα τι είναι όμως. Δεν ξέρα τι είναι. Μάλιστα προχθές μου με την ιστορία του Ρουμαλίδης, του Βασίλης, το βρήκαν στο χωράφι τους και νόμισαν ότι βρήκαν λίρες. Και αρχίσαν να σκάβουν οι λίρες. Σου λέει, βρήκαμε το πιδάρι με τις λίρες τώρα. Όχι, είχα ακούσει εγώ ιστορίες ότι βρέθηκαν αυτά. Το ανοιχτό ήταν μέχρι και την Ρωμαϊκή εποχή. Το ανοιχτό. 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 Αυτό το έκανα διότι αν δεις τη συνδεσμολογία, αυτό εδώ, δεν υπήρχε τσιμέντο τότε. Όχι. Είναι ένα ειδικό μείγμα. Αυτό το χτίζαμε τα δέντρα, λέγανε παλιά με αυγά. Αυτό και με φύκια για να χτίσουμε. Τι είναι τσιμέντο, δεν χρειάζεται. Όστρακα. Όστρακα. Με όστρακα. Η Γέσο Φιέρη τη μένει μέσα, έχει αλεσμένο με όστρακα. Αυτό και φαίνεται από τη σεισμολογία. Ναι. Σκληρό είναι και εγώ νόμιζα είναι. Όχι, σκληρό είναι. Σκληρό είναι. Απλά έπρεπε να το προστατέψουμε λίγο πιο πολύ, δεν πατάει τα δάκια εκεί λίγο μα. Όχι, με την μετακίνηση. Εκεί φαίνεται ότι είναι το παλιό κομμάτι. Δεν πειράζει, όχι. Καλό φαίνεται. Κύριε Μπάβη. Ναι. Πάτερ Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε τις ευλογίες του. Οι ευλογίες σίγουρα υπάρχουν. Ευχαριστώ εγώ προσωπικά πάρα πολύ για αυτό εδώ που έχω δει, έχω απολαύσει, έχω θυμηθεί τα παιδικά μου χρόνια και κάτι το καινούργιο εδώ με το νερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άξιοι, πανάξιοι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω τι να πω, μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε, είναι το κάτι άλλο. Το χωριό πρέπει να το γνωρίσει. Όπως και η γύρω περιοχή. Μακάρι να είναι σε κάθε χωριό. Το εύχομαι πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Μας θυμίζει παλιά μας χρόνια ή των παππούδων μας και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.